Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στο Σταθάκιο Κέντρο, στο σπίτι της Ομογένειας. Μητρώστε και πατρός, και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον εσύν η πατρίς, και σεμνότερον και γιότερον, και εμίζων η μοίρα παρά Θεό και ανθρώπης. Ο Θόδωρος ο Καριώτης είναι ένας σεμνός επιστήμονας, ο οποίος, όπως σας είπα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου του 1945. Από την Ελλάδα έφυγε το καλοκαίρι του 1967, επειδή η Χούντα είχε καταλάβει την αρχή στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, όπως θυμάστε, 21 Απριλίου, ο ίδιος μόλις τελείωσε το ακαδημαϊκό έτος, συνέχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στον Καναδά. Έχει λοιπόν, είναι ένας από τους μοναδικούς ανθρώπους, ο οποίος είχε την τύχη να σπουδάσει οικονομικά στην Ελλάδα, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα είναι καθηγητής της πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστημιακό Σύστημα του Μέριλαντ και έχει λάβει πάρα πολλά βραβεία εξέχουσας διδασκαλίες. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο George Mason, Towson, George Washington και πολλά άλλα. Το 1999 μάλιστα δίδαξε επί εξάμηνο σε ένα πλωτό πανεπιστήμιο το οποίο ονομάστηκε για τους φοιτητές των οικονομικών τότε Semester at Sea. Βρίσκουν ενδιαφέρον οι φοιτητές τους το γεγονός ότι έχει τα τρία πτυχία και από τις τρεις χώρες, και από τον Καναδά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ελλάδα. Υπήρξε οικονομικός σύμβουλος στην πρεσβεία της Ουάσιγκτον από τα έτη 1982 μέχρι 1986 και ήταν εκείνος ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ελληνικής αντιπροσωπείας το 1982 που διαπραγματεύτηκε το δίκαιο της θαλάσσης, αυτό που όλοι ξέρουμε σήμερα σαν ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θα ήθελα να καλέσω τον Θόδωρο να μας πει ακριβώς, να μας αναλύσει το πρώτο σκέλος της προσφοράς του, της ατελείωτης και ανεκτήμητης προσφοράς του στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε. Θυμάμαι πάντα την πρώτη φορά που βρέθηκα εδώ, ήταν στις 5 Δεκεμβρίου του 2010 και ελάχιστοι ήσαν εδώ για να ακούσουν κάτι σχετικό με αυτά που θα πω και απόψε. Έχω μια ιδιαίτερη φιλία και γνωριμία με τον γιατρό τον Μανώλη τον Λαμπράκη, αλλά ως συνήθως, όπως οι περισσότεροι πληθυντικοί, υπερβάλλει λιγάκι. Και επιπλέον σίγουρα υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους τον πιο σημαντικό Έλληνα. Επομένως, σίγουρα δεν είμαι ένας από αυτούς. Θα ήθελα επιπλέον ίσως να πω και κάτι που μερικοί από εσάς ίσως γνωρίζουν λίγο το χιούμορ μου. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2010, εδώ στο Σταθάκιο, γνώρισα τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου και κατάλαβα ότι πολλοί κόσμο που λέει, από μικρός το θυμάμαι αυτό, ότι η γεροντική έρωτες είναι πάρα πολύ σφοδρή. Όπως ξέρετε, η ΑΟΣ κατέχει πλέον μια σημαντική και πλεονεκτική θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή και στον ελληνικό λαό, γιατί τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει η χώρα μας βρίσκονται στην ΑΟΣ που αποτελεί το τρίγωνο Καστελόριζο-Κύπρος-Κρήτη. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ιταλία ΑΟΣ της Μεσογείου και τώρα που τα κοιτάσματα του ορυκτού της πλούτου είναι τεράστια,
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν δικαίωμα να την αγνοούν όπως την αγνοούσαν για 30 χρόνια τώρα. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι την αγνόησαν συνειδητά, όχι από ανικανότητα, αλλά από μια απόλυτη ακινησία για να μην φοβήσουν την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν μόνο ένα από τα 4 κράτη που δεν υπέγραψε το 1982 τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, γιατί υπάρχει το άρθρο 121 της Σύμβασης που δίνει πλήρη δικαιώματα ΑΟΣ στα νησιά, όπως δίνει και στις υπηρετικές περιοχές. Επομένως, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός στο διεθνές δίκαιο για να αντιληφθεί την αξία της ΑΟΣ για την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών σεβάστηκαν την επιθυμία της Τουρκίας να μην συζητήσουν το θέμα της ΑΟΣ. Έχουν υπάρξει πάνω από 50 γύρους συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες και οι Τούρκοι έχουν απαγορεύσει στους Έλληνες διαπραγματευτές να συζητούν το θέμα της ΑΟΣ, αλλά αυτοί άνετα προσθέτουν στο τραπέζι θέματα όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων και του εναέριου χώρου, η αποστατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, οι γκρίζες ζώνες και τα ίμια. Πριν 30 χρόνια, συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου του 1982, υπογράφηκε στο Μοντίγκο Μπέι της Ιαμαϊκής η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σήμερα, 162 κράτη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι συμβαλόμενα μέλη. Τότε ήμουν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη αυτή που συνέταξε το Σύνταγμα των Ωκεανών και Θαλασσών του πλανήτη Γη και κατάλαβα την αξία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ΑΟΣ όπως την ξέρουμε όλοι πλέον. Εδώ και 30 χρόνια προσπαθώ να πείσω τους συμπατριώτες μου για την αξία αυτής της έννοιας που τόσο βοηθάει τα εθνικά μας συμφέροντα στην περιοχή. Ξεκίνησα λοιπόν έναν ανηφορικό δρόμο γράφοντας και δημοσιεύοντας βιβλία και άρθρα στα ελληνικά και αγγλικά εις όταν μία κουόντα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 έγραψα ένα πολύ μικρό άρθρο στο περιοδικό Αντί που έπεσε στην αντίληψη του βουλευτή Στέφανου Μάνου, ο οποίος έκανε μία επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ζητώντας από τον Υπουργό Εξωτερικών να μάθει να γνωρίζει τι γράφει ο Καριώτης για την ΑΟΣ. Ο τότε Υπουργός, σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, απάντησε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις θέσεις του Καριώτη και γνωρίζει και το θέμα της ΑΟΣ. Αργότερα, σε μία συνάντηση που είχα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, στην πιο δύσκολη περίοδο της πολιτικής του ζωής, μου είπε: «Θόδωρε παιδί μου, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και θέλω να πας να το συζητήσεις με τον Κάρολο και τον Γιάννη. Θα τους τηλεφωνήσω για να πας να τους δεις». Ο Κάρολος ήταν ο Παπούλιας και ο Γιάννης ήταν ο Καψής. Ακόμα περιμένω το τηλεφώνημά τους. Ξαφνικά πριν μερικά χρόνια, ο φίλος μου δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, που έμεινε στη Washington σήμερα γιατί συμβαίνουν άλλα πράγματα εκεί, μου τηλεφώνησε και μου είπε: «Καριώτη, θέλω να πάμε απόψε στο Μουράγιο, ελληνικό εστιατόριο της Washington, για να μου εξηγήσει τι ακριβώς είναι η ΑΟΣ, γιατί με έχει ζαλίσει και θέλω να μάθω». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Ιγνατίου ήρθε στο εστιατόριο, κρατώντας ένα ελληνικό χάρτη, ένα τετράδιο και ένα στυλό. Άρχισα να εξηγώ το θέμα με λεπτομέρειες. Όταν τέλειωσα, φάνηκε εντυπωσιασμένος και μου είπε να γράψω δύο άρθρα, ένα για την εφημερίδα Έθνος και ένα για την εφημερίδα Φιλελεύθερος της Λευκωσίας. Από τότε, ο δρόμος έγινε ευκολότερος και με την εξάπλωση του διαδικτύου, οι ιδέες μου έγιναν ευρύτερα γνωστές σε όλη τη χώρα. Αυτά σαν σύντομη εισαγωγή στην προϊστορία των προσπαθειών μου και μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για το κύριο θέμα μας. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα της διάσκεψης για το Δίκαιο της Θάλασσας ήταν η δημιουργία και η κωδικοποίηση του θεσμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Έτσι δόθηκε ένα τέλος στη χαόδη κατάσταση που επικρατούσε μέχρι τότε στο διεθνές δίκαιο αλλήλειας. Με βάση τα άρθρα 55, 56 και 57 της νέας σύμβασης, ως αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται υπέραν και παρακείμενη της αγιαλίτας ζώνης περιοχή το πλάτος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της αιγιαλίτας ζώνης και εντός της οποίας το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα
σε θέματα που έχουν σχέση με την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, την διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πηγών, ζώντων ή μη των υδάτων, του βυθού και του υπεδάφους της θάλασσας, καθώς και κυριαρχικά δικαιώματα που αναφέρονται στην εξερεύνηση και οικονομική εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκείμενων της θάλασσας ανέμων. Εάν όλα τα παράκρια κράτη κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους για μια ΑΟΡ 200 ναυτικών μιλίων, τότε η περιοχή των ωκεανών που θα ανήκει σε αυτά τα κράτη θα καλύπτει γύρω στα 37,7 εκατομμύρια τετραγωνικά ναυτικά μίλια ή το 35,8% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας. Μέσα στην επικυριαρχία αυτών των ζωνών περιλαμβάνονται πάνω από 90% της παγκόσμιας αλιείας, πάνω από το 87% του πετρελαίου και γύρω στο 10% των πολυμεταλλικών κονδύλων. Επομένως, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την κρίσιμη σημασία που έχει η ΑΟΣ όχι μόνο για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά γενικότερα για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Υπάρχουν σήμερα 137 παράκρια κράτη που διαθέτουν ΑΟΣ. Η Σύμβαση του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας αναφέρει ρητά στο άρθρο 121 που σας ανέφερα προηγουμένως, παράγραφο 2, ότι όλα τα νησιά διαθέτουν ΑΟΣ και ότι η ΑΟΣ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και τις πυρωτικές περιοχές. Επομένως, η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ΑΟΣ τα ίδια επιχειρήματα που προβάλλει για την υπαλλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου. Ότι δηλαδή τα νησιά μας δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα ή ότι κάθονται πάνω στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας, διότι απλώς η ΑΟΣ δεν έχει κανένα γεωλογικό παρελθόν. Άλλωστε η νέα σύμβαση έχει καταργήσει τη γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας και έτσι η Τουρκία έχει χάσει και αυτό το επιχείρημα. Κάτι που δεν έχει γίνει αντιληπτό στην Ελλάδα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα του δίκαιου της θάλασσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μέρος στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και υπέγραψε αργότερα και επικύρωσε αυτή τη συνθήκη και μάλιστα έχει και επίτροπο που ασχολείται με τα θέματα της ΑΟΣ που σήμερα δεν είναι κανένας άλλος από την Ελληνίδα κυρία Μαρία Δαμανάκη. Ουδέποτε όμως ζήτησε από την Τουρκία να σέβεται τα δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή και ουδέποτε δήλωσε ότι το Καστελόριζο δεν είναι μόνο νησί της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δημιουργήσει ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων για όλα τα κράτη-μέλη της, η Τουρκία ζήτησε να μην δημιουργηθεί τέτοια ζώνη στη Μεσόγειο. Αίτημα που αποδέχτηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Η εξήγηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι τα ψάρια σε αυτή τη θάλασσα έχουν υψηλή μεταναστευτική τάση και έτσι δεν κρίθηκε χρήσιμο να επεκταθούν τα 200 ναυτικά μίλια και σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Κατά συνέπεια, ούτε η Ελλάδα ούτε και η Ιταλία διαθέτουν ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων, ενώ η Γαλλία και η Ισπανία διαθέτουν ΑΟΣ 200 ναυτικών μιλίων, αλλά και στην περιοχή της Μεσογείου. Έτσι, το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει ΑΟΣ στη Μεσόγειο είναι η Κύπρος, για την οποία δεν έφερε καμία αντίρρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση αυτή, δηλαδή η εξαίρεση Μεσογείου από την ζώνη των 200 ναυτικών μιλίων, δεν εξυπηρετεί τα συνολικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα των κρατών μελών της που βρέχονται από τη Μεσόγειο, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να αναιρεθεί ιδιαίτερα τώρα που η Κύπρος διαθέτει τέτοια ΑΟΣ, καθώς και για το επιπρόσθετο λόγο ότι πολύ πρόσφατα και η Γαλλία αποφάσισε να δημιουργήσει παρόμοια ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Μόνο ένα 4% του αλεύματος στη Μεσόγειο προέρχεται από τα ύδατα άλλων κρατών και η ύπαρξη ΑΟΣ στη Μεσόγειο δεν θα επιδράσει αρνητικά στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία που αλεύουν έξω από τις ακτές της Αλγερίας, του Μαρόκου και της Τινησίας. Γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τους εταίρους της στις Βρυξέλλες να επεκτείνουν την ΑΟΣ και στη Μεσόγειο. Σήμερα το μήκος των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνάει τα 66.000 χιλιόμετρα και η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερη ακτή από όλα τα κράτη-μέλη που φτάνει στις 13.576 χιλιόμετρα, καθώς επίσης και τα περισσότερα νησιά και νησίδες που είναι 3.100 και 2.453 από αυτά βρίσκονται στο Αιγαίο Πέλαγος. Βέβαια, αν υπολογιστούν και οι βραχονησίδες μας, τότε ξεπερνούν συνολικά τις 10.000. Συγκριτικά,
Για χτες τον είπα, είναι 21.000 χιλιόμετρα. Της Λατινικής Αμερικής 25.000, της Αφρικής 30.000 και της Αυστραλίας 27.000. Επίσης, με την επέκταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών σε 200 ναυτικά μίλια, η περιοχή που ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλιευτική δύναμη στον κόσμο. Η Τουρκία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει απειλήσει την Ελλάδα ότι η δημιουργία ελληνικής ΑΟΣ θα αποτελέσει και αυτή κάζους μπέλη. Όμως σε περίπτωση που δοθεί εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθεί ΑΟΣ σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως η Τουρκία να αρχίσει τις απειλές της και για αυτό το θέμα. Αλλά τότε θα είναι αναγκασμένη και υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει το κάζους μπέλη και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δώσει εντολή στην Ελλάδα να δημιουργήσει ΑΟΣ σε όλες τις θαλάσσες που την περιβρέχουν, διότι προφανώς δεν επιθυμεί να δυσαρεστήσει την Τουρκία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να δίνει συνεχώς οδηγίες στα κράτη-μέλη της για διάφορα οικονομικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Επιπλέον, η Τουρκία προσπαθεί να ξεχάσει ότι ένας από τους όρους πλήρης ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υποχρέωσή της να επικυρώσει τη νέα σύμβαση του Δίκαιου της Θάλασσας και βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεχνά να υπενθυμίσει στην Τουρκία αυτό το σημαντικό όρο κάθε φορά που παραβιάζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Η άρνηση των δύο τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων να οριοθετήσουν την ελληνική ΑΟΣ με αυτή της Κύπρου δεν αποτελεί μόνο πράξη δηλίας αλλά και μεγάλης απερισκεψίας. Κλειδί σε αυτή την οροθέτηση είναι το Καστελόριζο, νησί το οποίο κατοικείται. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια κατοίκητη βραχονισίδα και κατά συνέπεια κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι διαθέτει ΑΟΣ. Εάν η Ελλάδα δεχτεί να προχωρήσει σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο, χωρίς τον υπολογισμό του Καστελόριζου, η εμφανή συνέπεια θα είναι η Ελλάδα να μην έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχασε μια μεγάλη ευκαιρία την εποχή που ήταν πρωθυπουργός να οριοθετήσει την ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη.